Τι συμβαίνει τα ψυχεδελικά τώρα. Ξεκινάμε με την κοινά αποδεκτή λογική. Ο κόσμος θα κάνει ψυχοδραστικές ουσίες, δεν πάει να του λες τους κινδύνους, δεν πάει να έχεις νόμους, θα τις κάνει. Το 80 δεν πιστεύω ότι στα μπουζούκια πίνανε ψυχότροπα, πίνανε τζόνιλ κόκκινο. Ψυχεδελικά είναι και το αλκοόλ. I'm very interested in music and the history of music is the history of drugs. Always has been. Σκληρά επαναλαμβανόμενα beat, πολύ ωραίοι ρυθμοί, αιχμηρά αρπίσματα, αποξενωτική ήχη, όλα να στοχεύουν στις νευρικές απολύξεις της σάρκας. Φτιάχνανε μια συλλογική εμπειρία, ναι. Should everybody you do them? No, but for those people who it's appropriate and in the right setting, they can be very, very helpful. Έχει μια σημασία όμως πότε ένας ασθενής θα θυμηθεί ένα όνειρο, σε ποιο χρόνο θα έχει ένα ολίσθημα της γλώσσας. Για να γνωρίζει όλος τον εαυτό του λίγο διαφορετικά, το περιβάλλον του φαίνεται λίγο διαφορετικό. Θα έχει ενδιαφέρον να κάνεις ένα rave που να είναι όλοι sober ή να πας σε ένα πανηγύρι που είναι μόνο νερό, μόνο ξινό νερό, τίποτα άλλο. Η τάση του ανθρώπου να ενισχύει μια εμπειρία δεν νομίζω θα σταματήσει ποτέ.